Όλοι μας έχουμε φτιάξει τηγανίτες ή κρέπες, αλλά αυτή η συνταγή είναι λίγο διαφορετική, γιατί γίνεται μια μεγάλη τηγανίτα στο φούρνο, μαζί με αχλάδι και μήλο. Πάμε να ξεκινήσουμε κόβοντας το αχλάδι και το μήλο σε κομμάτια. Σαν τηγάνι θα βάλω το βούτυρο, θα το αφήσω να λιώσει και αμέσως μετά προσθέτω τα μήλα και τα αχλάδια μαζί με τη ζάχαρη και την κανέλα μέχρι να μαλακώσουν. Τώρα, για την μεγάλη τηγανίτα, θα βάλω σε ένα μπολ τα αυγά, ανακατεύω τα αυγά μαζί με το γάλα. Προσθέτω το αλεύρι, μία πρέζα αλάτι και τέλος λίγο σιρόπι βανίλης. Και το αφήνω στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τηγάνι που μπαίνει στο φούρνο. Μόλις τα μήλα και τα αχλάδια έχουν μαλακώσει λίγο, προσθέτουμε το μείγμα της τηγανίτας μέσα στο τηγάνι και κατευθείαν μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, το βγάλαμε από το φούρνο και είναι τέλειο. Το αφήσαμε λίγη ώρα να κρυώσει. Και μπορείτε να βάλετε παγωτό και λιωμένη σοκολάτα όπως κάναμε εμείς. Και δεν αντέχω να μην φάω. Λοιπόν, ελπίζω να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Βρίσκεται στο glykolomiro.gr κάτω στην περιγραφή. Κάντε με άτσο Snapchat για να βλέπετε όλα όσα φτιάχνουμε εδώ και να μου στέλνετε και εσείς αυτά που θέλετε. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο.